Έχετε ακούσει για την ταινία «Το άρωμα», βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο. Ένας ψυχοπαθής αρωματοποιός στο Παρίσι του 18ου αιώνα δολοφονεί 25 νεαρά κορίτσια για να κλέψει την οσμή της κάθε μιας, με σκοπό να δημιουργήσει το άρωμα του έρωτα και με αυτό να κατακτήσει τον κόσμο. Η ταινία δείχνει τα νεκρά κορμιά τους να επιπλέουν σε τεράστιες γυάλες με ζεσταμένο ζωικό λίπος. Το απόσταγμα της οσμής των 25 πτωμάτων των κοριτσιών το κλείνει μέσα σε ένα μικρό φιαλίδι με το οποίο μαγεύει τους πάντες. Θα μπορούσατε ποτέ εσείς να φορέσετε αυτό το άρωμα, παρόλο που δεν περιέχει κανένα κομμάτι σάρκας από τα πτώματα? Θα μπορούσατε ποτέ να βάλετε πάνω σας το απόσταγμα αυτών των δολοφονημένων ανθρώπων? Τότε πώς μπορείτε να βάλετε μέσα σας το απόσταγμα αυτών των δολοφονημένων ανθρώπων που διαμελίστηκαν όσο ήταν ακόμα εν ζωή? Κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής δολοφονίας τους. Το βλέπουμε να απομακρύνεται προς τα αριστερά της μήτρας σε μια προσπάθεια, μια απογνωσμένη προσπάθεια να αποφύγει το αντισώπητο όργανο που χρησιμοποιεί ο γιατρός για να σβήσει τη ζωή του. Που θα μπορούσε να είναι Πατέρες μου, εγώ αυτό είμαι. Αποτυχίζομαι. Αυτά που έχω είναι δικά μου πιστεύματα, αλλά όμως οφείλω υπακοή στην Εκκλησία. Επομένως, σας δίνω ένα χαρτί και σας λέω αποτυχίζομαι και από εδώ και πέρα κάνω ιδιωτική ζωή, κάνω αυτό που θέλω. Η Παρθένος είναι.